η πατρίδα μας είναι Έλληνες, Ορθόδοξοι Χριστιανοί και εκείνοι οι οποίοι ψηφίζουν τους βουλευτές από τις επαρχίες. Αντιλαμβάνεστε, όταν αυτοί οι άνθρωποι κάτω στο κοινοβούλιο ψηφίσουν αυτούς τους νόμους οι οποίοι αντίκειται στην πίστη μας, στην Ορθόδοξη, ποια θα είναι και η αντιμετώπιση από την πλευρά των ανθρώπων της Εκκλησίας μας. Ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος κρατά χαμηλούς τόνους, τηρώντας τάση αναμονής μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τα πειρά που οι ιεράρχες συνεχίζονται με το Μητροπολίτη Κέρκυρας να απειλεί εμέσως τους βουλευτές που θα το ψηφίσουν. Την ίδια ώρα, βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης εκφράζουν τις αντιδράσεις τους. Το ΠΑΣΟΚ, οποτεδήποτε και αν προκλήθηκε, ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και εμείς δεν χρειαζόμαστε ούτε φροντιστήρια, ούτε εγέρσεις, ούτε κομματικές πειθαρχίες για να συζητήσουμε για θέματα ελευθεριών και δικαιωμάτων. Σέρνεται μία συζήτηση με ευθύνη της κυβέρνησης και φέρνει στην επιφάνεια διάφορες σκοταδιστικές, ακροδεξιές, ομοφοβικές απόψεις που αντιμετωπίζουν τη γυναίκα σαν μηχανή αναπαραγωγής παιδιών. Εάν θέλουν τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως να αποδείξουν ότι δεν είναι υποχείρια του κυρίου Μητσοτάκη, ότι δεν είναι εκβιαζόμενα ή ελεγχόμενα, θα πρέπει να κάνουν μία μόνο κίνηση. Και αυτή η κίνηση είναι πρόταση δυσπιστίας. Όποιο δικαίωμα ισχύει για έναν άνθρωπο, η δική μας θέση και η δική μας αποστολή είναι να εγγυηθούμε ότι ισχύει για όλους και όλες. Δεν θα καταψηφίσει κανένας βουλευτής μας.